Και σας μεταφέρω τις ευχές της Προέδρου μας, κυρίας Αγνής Σιδηροπούλου, η οποία για προσωπικούς λόγους απουσιάζει, είναι εκτός Φλόριντας. Και γνωρίζω ότι νοερά είναι κοντά μας. Καλή χρονιά, ευλογημένη με υγεία, ειρήνη, δημιουργικότητα. Μία χρονιά καλύτερη, χωρίς προβλήματα και εμπόδια που θα αφαιρέσουν τα κεκτημένα δικαιώματά μας τόσο χρόνο. Μία χρονιά χωρίς να χάσουμε άλλες μανούλες και άλλα παιδιά μας. Μία χρονιά με δικό μας κτίριο για το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το γνωστό ΕΕΚ. Μία χρονιά χωρίς να ταλαιπωρούμε τα παιδιά μας με το πήγαινε έλα στα ΚΕΠΑ για να πιστοποιήσουμε για πολλωστή φορά το αυτονόητο που είναι η αναπηρία τους. Όμως σήμερα είναι μέρα για ευχές και καλές σκέψεις. Από αύριο, όπως και κάθε μέρα, θα πρέπει να είναι μέρα προβληματισμού για όλους μας, ώστε συλλογικά να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία, αλλά και τις οικογένειές τους, γιατί τα προβλήματα στον χώρο της αναπηρίας συνεχίζουν να υπάρχουν και να μας χαμογελούν ειρωνικά, ενίοτε με την παρότριση του μεγάλου κράτους. Τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και να σας ευχαριστήσω που είσαστε πάντα δίπλα. Να υπενθυμίσω και στους γονείς ότι όταν αγωνιζόμαστε όλοι μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα πράγματα. Ευχαριστούμε Γιάννη. Ευχαριστούμε Γιάννη. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Ευχαριστούμε τις ευλογίες, την προσευχή και τη μέρημνα του Μητροπολίτη μας κυρίου Θεοκλήτου, ο οποίος λόγω των υποχρεώσεων σας έχουν σήμερα να βρίσκεται ανάμεσά μας. Προσωπικά θα ήθελα να σας ευχηθώ το νέο έτος της ευλογίας του καθηγητή Θεού να ενδυναμωθούν οι προσπάθειες του λόγου σας για δικαίωση και λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και να μην κάψουν τις αντιστάσεις σας, οι δυσκολίες και οι αναγκαστές των ανθρώπων των καιρών της εποχής που ζούμε. Η πορεία της θυσίας μας στον κόσμο είναι σταυροαναστάσιμη, αλλά και η δική σας πορεία είναι σταυροαναστάσιμη, αγαπητοί μου αδελφοί. Και μέσα από τα προβλήματα και από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε, ταυτόχρονα γνωρίζετε και βιώνετε την πίστη, την ελπίδα και τις καλές αναστάσεις. Καλή χρονιά. Ακούσαμε πριν από λίγο ότι αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι γονείς, γενικά τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι τα γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχουν προβλήματα ομάδας ανθρώπων, αλλά υπάρχουν και προβλήματα που είναι ατομικά. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε, να στηρίζουμε και τις ομάδες των ανθρώπων, των ατόμων αυτών, αλλά και ειδικότερα όταν υπάρχει μια ειδική περίπτωση, πρέπει να είμαστε δίπλα. Η κοινωνία μας είναι πολύ μικρή, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δεν είμαστε θεσινοί, οπότε το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά, δίπλα σε αυτούς τους γονείς, τους οποίους εύχομαι ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου να έχουν δύναμη, να έχουν κουράγιο, γιατί ο καθένας από αυτούς έχει τον δικό του Γολγοθά. Ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά. Επίσης θα ήθελα να πω στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν επιτελούν απλά ένα έργο εκπαιδευτού, είναι το έργο τους πολλαπλό και δύσκολο, ότι θα είμαστε δίπλα, θα είμαστε κοντά, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Χρόνια πολλά στα παιδιά, καλό κουράγιο στους γονείς και όλοι μαζί πρέπει να μην αφήσουμε αυτά τα παιδιά να νομίζουν ότι είναι αποκομμένα ή απομονωμένα από την κοινωνία. Μέχρι στιγμής, παρόλες τις δυσκολίες που πραγματικά υφίστανται και υπάρχουν και τις αναγνωρίζουμε, νομίζω ότι εδώ στη Φλόρινα τα πάμε καλά. Εύχομαι να τα πάμε καλύτερα. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά σε όλους, στις οικογένειες, στα παιδιά, τα οποία μας έχουν τόσο ανάγκη. Να συγχαρώ και το Σύλλογο, να συγχαρώ και τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει να πω ότι τις προηγούμενες μέρες που επισκέφθηκα το παλιό Κικικαμέ, όπως το γνωρίζουμε όλοι, εξεπλάγει βλέποντας τη συμπεριφορά των παιδιών. Από ό,τι παρατήρησα, έχει γίνει πολύ σπουδαία δουλειά από τους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά είναι πολύ κοινωνικά πλέον.
έχουν ενταχθεί στην κοινωνία μας, έχουν συμπεριφορά εξαιρετική. Αυτό το γεγονός με έκανε να χαρώ πάρα πολύ και μάλιστα προσκάλεσα τα παιδιά τις επόμενες μέρες να επισκεφθούν και το Δήμο, καθώς στο Δημαρχείο να τους προσφέρω με ένα αναψυκτικό. Επίσης να κάνουμε μια βόλτα όταν μπορέσουν να κατερέψει ο καιρός στους δρόμους, να μας δείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικά όταν είναι έξω στην πόλη και εμείς ως Δήμος να προχωρήσουμε σε κάποιες βελτιώσεις όπως είναι τα πεζοδρόμια και ό,τι άλλο μας προτείνουν. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, συγχαρητήρια στους συλλόγους, στους γονείς, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια με αυτά τα παιδιά και τους ευχηθώ υπομονή στους γονείς και υπομονή και στους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστήσω τον Σύλλογο για την πρόσκληση για άλλη μια χρονιά που απίθυνε προς την πρωτοβάθμια εκπαίδευση φιλόλευνας. Αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι εδώ σήμερα βρίσκονται όλοι οι φορείς και όταν υπάρχουν συλλογικές προσπάθειες πιστεύω ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο όλα τα ζητήματα και προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Αυτό είναι το πάρα πολύ ευχάριστο γιατί όλοι οι θεσμικοί φορείς της κοινωνίας της Φλόρινας είναι κοντά στο σύλλογό σας. Από την πλευρά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να σας πω και πάλι αυτό που σας είπα και την ημέρα που ήρθατε στο διοικητήριο, ότι είμαστε πολύ κοντά σας και το ευχάριστο είναι ότι τουλάχιστον οι δομές που άπτονται της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και φέτος έχουν υποστηριχτεί πλήρως. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, καλή δύναμη στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και καλή πρόοδο στους μαθητές. Χρόνια σας πολλά. Εύχομαι κουράγιο, δύναμη στους γονείς, τα παιδιά να είναι γερά, ευτυχισμένα και είμαστε πάντα κοντά σας. Και τη σημερινή μέρα, αλλά και στις 3 Δεκεμβρίου πραγματικά νιώθουμε την ανάγκη εμείς που εκπροσωπούμε την εκπαίδευση, τη μάθημα εκπαίδευση, να πούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε και τι ακριβώς σκεφτόμαστε να κάνουμε και το μέλλον. Η κρίση έχει επηρεάσει βέβαια και το σχολείο μας. Όχι τόσο πολύ στο έμψυχο υλικό, γιατί για πρώτη φορά μπορώ να πω ότι έχουμε πάρα πολύ προσωπικό, πραγματικά δηλαδή αυτό δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ποτέ. Και τώρα τελευταία με τα προγράμματα αυτά των ωφελούμενων ανέργων ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με συναδέλφους νέους οι οποίοι πρόσφατα τελείωσαν το Πανεπιστήμιο και φέραν ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο νεωτερικό ας πούμε, υπάρχει, ό,τι καινοτόμο στην εκπαίδευση. Και φυσικά μας έμαθε πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι βρεθήκαμε αρκετοί με λίγα παιδιά να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να κάνουμε κοινά προγράμματα όλοι μαζί για το καλό των παιδιών, γιατί κάτι που δεν το είχαμε, ας πούμε, στη βασική εκπαίδευση ενδεχομένως μάθει. Αυτό είναι η θετική πλευρά, παρόλο δηλαδή που περνάει η χώρα μας κρίση, από υλικό έμψυχο είμαστε πάρα πολύ καλά. Λίγο τα πράγματα είναι ζώρικα όσον αφορά τώρα το άλλο το υλικό, από το κτηριακό, τη θέρμαση, το παιδαγωγικό και αυτό το υλικό, και το παιδαγωγικό, εποπτικό υλικό. Γιατί δυστυχώς 2/3 των εσόδων μας πάνε στη θέρμαση με αποτέλεσμα να υπολειτουργούμε σε άλλα μέρη. Αλλά εμείς βέβαια δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, προχωράμε. Ερχόμαστε σε επαφή με τον ιδιωτικό τομέα, τόσο με τον Ιάρχο που ξεκινήσαμε, αργότερα με την κυρία Βαλίνα Ρόζα, στη συνέχεια με άλλους φορείς εδώ. Και φέτος θα πούμε ότι με τον άλλο σύλλογο, κυρία Σομελίδου που τον ονομάζεται τον μεγάλο σύλλογο, μας στήριξε πάρα πολύ μέσα από ένα μπαζάρ που είχαν κάνει το καλοκαίρι του συλλόγου αυτού. Φτιάξαμε το τμήμα του αυτισμού με ειδικά πλαίσια σύμφωνα με τη μέθοδο Teach. Θέλαμε κάποια χρήματα. Είναι πάντως πολύ σημαντικό να εμπλέκομαι συνεργατικά πάντα και τον ιδιωτικό φορέα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κίνηση από το να κάθεσαι και να τα περιμένεις όλα, ας πούμε, το κράτος. Όσον αφορά πούμε, το κτίριο, πραγματικά είναι ένα μεγάλο κόσμο, ένα στολίδι που έχουμε πει πάρα πολλές φορές για την πόλη. Αλλά το γεγονός ότι πραγματικά είναι τεράστιος ο χώρος και δυσκολεύομαστε πολύ να τον θερμάνουμε, αυτό μας δημιουργεί πολύ πρόσθετες δυσκολίες. Τώρα, μια που είναι ο κύριος Δήμαρχος εδώ, θα το παρακαλούσα αν τρέξει στο μέλλον έτσι ένα πρόγραμμα για ενεργειακά κτίρια, πραγματικά να το έχει στα υπόψη του.